να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις νέες δυνατότητες της εποχής. Οι δυνατότητες αυτές όμως έχουν και μία αρνητική όψη. Στο σύγχρονο ολοκληρωτικό καπιταλισμό έχουμε ένα παροξισμό της αντίφασης, λέμε, ανάμεσα στον όλο και πιο κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας και τη διατήρηση της εκμεταλλευτικής σχέσης. Η τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δημιουργεί μια αντικειμενική τάση που σπρώχνει προς την κατεύθυνση να σπάσει το περίβλημα των εκμεταλλευτικών σχέσεων, τις οποίες το κεφάλαιο πασχίζει με κάθε τρόπο να διατηρήσει. Ο αντικειμενικός κίνδυνος του φασισμού έγκυται στο να αποτελέσει μια μορφή επίλυσης αυτής της αντίφασης με ακραία καταστροφικό τρόπο για την επιστήμη και ακραία υπονόμευση των χειραφετητικών της δυνατοτήτων ή ακόμα χειρότερα μετατροπής αυτών των δυνατοτήτων σε έναν εξαιρετικά δυναμικό τρόπο σύγχρονης υποδούλωσης. Ας σκεφτούμε και ας συνδέσουμε τη χθεσινή συζήτηση για το ελεύθερο λογισμικό και τις δυνατότητες της τεχνολογίας με το τι θα σηματοδοτούσε το να περάσουν αυτές οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας στα χέρια μιας φασιστικής λογικής που θα καταλάμβανε την εξουσία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποπέσουμε και σε απλοϊκές αντιλήψεις, οι οποίες π.χ. θα θεωρούσαν ότι μπορεί το σύγχρονο κεφάλαιο να επιλέξει το φασισμό, γιατί θα μπορούσε πιο εύκολα να καθυποτάξει τις δυνατότητες της περιόδου, να πατεντάρει προϊόντα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το βασικό θέμα είναι ότι παρά τον εξαιρετικά αρνητικό διεθνή συσχετισμό δύναμης, σήμερα κυοφορείται μια ανώτερη επαναστατική δυνατότητα που στην περίοδο της κρίσης μπορεί αντικειμενικά να επικοινωνήσει με τη δυνατότητα, με την ανάγκη των μαζών να ζητήσουν άλλη προοπτική. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι το κεφάλαιο έχει διδαχθεί από τον 20ο αιώνα ότι η ιστορία δεν κινείται γραμμικά, αλλά κινείται με άλματα και ο σημερινός εξαιρετικά αρνητικός διεθνής συσχετισμός δύναμης μπορεί να μετατραπεί στο αντίθετό του και να γεννήσει ένα σύγχρονο επαναστατικό ρεύμα. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει ήδη η αστική τάξη το μάτι στο φασισμό όταν πρόκειται ουσιαστικά να υπονομεύσει τον τυφλοπόντικα της ιστορίας πριν καν αυτός γεννήσει νέες πιθανές ιστορικές εκπλήξεις. Το δεύτερο σημείο στο οποίο έχει μεγάλη σημασία να επιμείνουμε έχει να κάνει με τη σχέση βάσης και επικοδομήματος και την πολυπλοκότητα όταν θέλουμε με βάση αυτή τη σχέση να μελετήσουμε το φασισμό. Ο φασισμός είναι ένα κατεξοχήν αντιφατικό ρεύμα στην ίδια τη συγκρότηση και την ανάπτυξή του και απαιτείται μια έντονη, συστηματική και συνεκτική θεώρησή του. Αν αντιμετωπίσουμε το μεταμοντέρνο ως πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού, πρέπει να καταλάβουμε πως η ιδεολογική κυριαρχία του τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργεί ένα εξαιρετικά εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη του φασισμού. Αυτό μπορεί να φαίνεται από πρώτης απόψεως παράδοξο, καθώς το μεταμοντέρνο αποστρέφεται την πειθαρχία, την οργάνωση και πάρα πολλές πλευρές που από μια πρώτη ματιά αποτελούν συγκροτητικές διαστάσεις του φασισμού. Ωστόσο, δεν είναι τόσο παράδοξο αν σκεφτούμε πως το ίδιο το μεταμοντέρνο αποτελεί καταρχήν εύκολο θύμα για επιθέσεις από την πλευρά του φασισμού. Ταυτόχρονα όμως, ο φασισμός μοιράζεται πολλά από τα στοιχεία της κυρίαρχης ιδεολογίας όπως αυτή έχει εγκαθιδρυθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έγραφε ο Αύγουστος Μπαγιώνας, ένας πολύ σημαντικός μαρξιστής μελετητής, το 2002 πως η καταδίκη της νοησιαρχίας, της συστηματικής σκέψης και του λογικού και η επιστροφή του μύθου, ακρογωνιαίοι λήθη της φασιστικής ιδεολογίας, εξακολουθούν να επιβιώνουν μέχρι και τις μέρες μας. Το μεταμοντέρνο, ως επίθεση στην αναζήτηση της αλήθειας και του ορθού λόγου και ως έκφραση της παρακμής της αστικής σκέψης που διακήρυσε μεθυσμένη από την αλαζονία της στη δεκαετία του 90 το θάνατο των μεγάλων αφηγήσεων και το τέλος της ιστορίας, έρχεται να ξαναγράψει την ιστορία του 20ου αιώνα υπό το πρίσμα αυτής της μέθυστης νίκης, να εξισώσει κομμουνισμό και φασισμό και τελικά να ανοίξει το έδαφος για τις σύγχρονες φασιστικές αντιλήψεις. Αν θελήσουμε να σκιαγραφίσουμε το πώς επικοινωνεί ο φασισμός με την κυρίαρχη ιδεολογία, θα πρέπει να επιμείνουμε στον παράλογο χαρακτήρα του, όπως έλεγε και ο Ηλίας,
ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα του φασισμού και ναρκοθετεί και δυσκολεύει την αντιπαράθεσή μας μαζί του. Του προσδίδει πρωτότυπα χαρακτηριστικά, στα οποία πρέπει να σκύψουμε με προσοχή. Είναι τρομερό πως την ίδια στιγμή που ο φασιστικός λόγος θεμελιώνεται στον παραλογισμό, μπορεί να ενσωματώνει διαστρεβλώνοντας και προσαρμόζοντας τα πάντα, ακόμα και την ίδια τη λογική, στο λόγο του. Έγραφε κάπου ο Χίτλερ, προσέξτε πώς αναφέρεται στη λογική. «Δεν περνά από το μυαλό», λέει, γράφει ο Χίτλερ, «αυτού του διεφθαρμένου αστικού κόσμου, ότι διαπράττει πραγματικά ένα αμάρτημα ενάντια σε όλη τη λογική, ότι είναι εγκληματική τρέλα να εκπαιδεύεται ένας εκγενετής ημιπίθηκος, ώσπου να μοιάζει με δικηγόρο, τη στιγμή που εκατομμύρια ανθρώπων που ανήκουν στην πιο υψηλά πρικισμένη ράτσα υποχρεώνονται να παραμένουν σε εντελώς άθλιες συνθήκες. Ο εθνικός σοσιαλισμός κληρονομεί τη συλλογική κληρονομιά μιας αντιδραστικής σκέψης και την εντάσσει χωρίς το άγχος της συνοχής στις γραμμές του, κάνοντας μια κατεξοχήν εκλεκτική περίληψη όλων των αντιδραστικών τάσεων, όχι απλά της τελευταίας εποχής, αλλά των τελευταίων αιώνων. Έχει μια καταπληκτική δυνατότητα να αξιοποιεί οτιδήποτε μυρίζει από ανθρωπιά, αντίδραση και σοβινισμό. Η φασιστική κοινωνική δημαγωγία απλοποιεί σε αδιανόητο βαθμό περίπλοκες νοητικές διαδικασίες με βάση τους προσδιορισμούς της ράτσας, των συνωμοσιολογικών σχεδίων και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια επιβάλλει τελικά μια εξωτερική, θα λέγαμε, ομοιομορφία γύρω από το πρόσωπο του ηγέτη και τη λατρεία του έθνους, σπαράσεται βέβαια από εσωτερικές αντιθέσεις, δεν πρόκειται όμως να καταρρεύσει υπό το βάρος αυτών των αντιθέσεων. Το βασικό επίσης που πρέπει να κρατήσουμε από τη συζήτηση του φασισμού ως ιδεολογία στη σημερινή περίοδο έχει να κάνει ότι με το γεγονός πως αυτή η αδιαφορία του απέναντι στο συνεκτικό λόγο τον οδηγεί να μπορεί να συναρθρώνει με έναν ηγεμονικό τρόπο, θα λέγαμε, εξαιρετικά αντικρουόμενα κοινωνικά στοιχεία με διαφορετικές ταξικές αναφορές και διαφορετικές πολιτισμικές συγκροτήσεις. Ένα παράδειγμα είναι το πως το κόμμα του Χίτλερ αναφέρονταν στη θρησκεία. Το φασιστικό κίνημα αξίωνε πως θεμελιώνει μια νέα θρησκεία. Πριν αρπάξει ο Χίτλερ την εξουσία, πρόσεχε να μην αποξενώσει τους οπαδούς των όλων των ιστορικών, όλων των θρησκευτικών δογμάτων που ήθελε να προσετεριστεί και μιλούσε για θρησκευτική ελευθερία και πως το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα είναι ουδέτερο απέναντι σε θρησκευτικά ζητήματα. Πολύ γρήγορα βέβαια ξεκίνησαν οι διωγμοί όλων των απίθαρχων, όλων των θρησκευτικών διωγμάτων αφού του κατέλαβε την εξουσία. Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο έχει να κάνει με την προσπάθειά του να μιλήσει ουσιαστικά για ένα γερμανικό χριστιανισμό, έναν εκγερμανισμό του χριστιανισμού όπως έλεγε, όπου ένας αριοποιημένος, αποιουδεοποιημένος χριστιανισμός ξεκαθάριζε πως μπορεί να δεχθεί πάρα πολλά στοιχεία του χριστιανισμού όπως αυτός υπήρξε, όχι όμως το βασικό στοιχείο πως το ιδανικό της εσπλαχνίας τίθεται πάνω από την ιδέα της εθνικής τιμής. Η εθνική τιμή είναι πάνω απ' όλα. Με βάση αυτό το δόγμα, οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη θρησκευτική πίστη μπορούσε να διαιωνίζεται. Αντίστοιχα συμπεριφέρθηκε και απέναντι στη δημοκρατία. Συνδύασε έναν εξαιρετικά ακραίο αντιδημοκρατικό λόγο με μια δημαγωγική αναφορά σε μια συνθηματολογία γύρω από την νέα γερμανική δημοκρατία. Μια τρίτη πλευρά, πέρα λοιπόν από την οικονομία και πέρα και από την ιδεολογία ή αυτό το οποίο ορίστηκε ως εθνικοσοσιαλιστική φιλοσοφία, έχει να κάνει με τη σύγχρονη αντιδραστική μετάλλαξη του πολιτικού συστήματος και την προσοχή που χρειάζεται από την πλευρά μας να μην συγχαίουμε την ακραία αυταρχική μετάλλαξη του σύγχρονου αστικού κράτους με τη φασιστική απειλή. Προφανώς ανοίγει και στρώνει το έδαφος στο φασισμό. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από πάρα πολλές πλευρές. Η συζήτηση για την ατζέντα που έβαλε ο Χρήστος με τη μετανάστευση, που σήμερα μάλιστα στην Αθήνα κιόλας έγινε ένα αδιανόητο πογκρό μεταναστών, οι οποίοι με διαδικασίες εξπρές μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Βόρειας Ελλάδας,
είναι σίγουρο πως αλληλοτροφοδοτήθηκε με την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε πως η ύπαρξη και η δυνατότητα ανάπτυξης των εργατικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων της αριστεράς, όπου μέσα ακόμα και στην αυταρχική μετάλλαξη του αστικού κράτους, τον κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό, τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, συνεχίζει να μπορεί όμως το εργατικό κίνημα να αρθρώνει έναν επιθετικό λόγο, διαφέρει από την ακραία βία απέναντι στο σύνολο των εργατικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων, η οποία μετράται όταν ο φασισμός βρίσκεται στην εξουσία. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε έχει να κάνει όμως με το αν η απάντηση από την πλευρά μας αρθρώνεται γύρω από αφηρημένες επικλήσεις στη δημοκρατία, από αφηρημένες επικλήσεις σε μια νομιμότητα, από μια λογική που αντιλαμβάνεται πως με τη μετριοπάθεια δεν θα οδηγήσουμε τα πράγματα στα άκρα, πως σε τελική ανάλυση ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αντίδρασή της μπορεί να έχει ένα δημοκρατικό κεκτημένο, ή θα αντιστρέψει το ερώτημα και θα δει τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων ως τα σημεία που στρώνουν το έδαφος στο φασισμό. Ο φασισμός φωλιάζει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπ' αυτή την έννοια είναι ενδεικτική μια τελευταία τοποθέτηση ενός Γερμανού καθηγητή πολιτικών επιστημών της Γερμανίας, συμβουλάτορα της Μέρκελ, με πολιτική καταγωγή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, ο οποίος με ξεκάθαρο τρόπο ανέφερε πως σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν συνθήκες για να συνεχίσει να αναπαράγεται η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι εξαιρετικά γυρασμένη. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα αυταρχικό συγκεντρωτικό κέντρο λήψης των αποφάσεων και μια σύγχρονη νεοαποικιοκρατική λογική προσπαθούσε να θεωρητικοποιήσει τη σχέση κέντρου και περιφέρειας, δίνοντας μια θεωρητική βάση, νομίζω, στη σύγχρονη υπεριαλιστική πολιτική της γερμανικής αστικής τάξης. Κλείνοντας όμως, θα πρέπει να προσέξουμε και κάποια άλλα σημεία. Σήμερα ο φασισμός, όπως έχει την ανωδική τάση στη χώρα μας, μπορεί να έχει με την αστική τάξη της Ελλάδας μια σχέση αντίστοιχη με αυτή που είχε ο φασισμός της Γερμανίας με την αστική τάξη της περίοδου. Μπορεί δηλαδή, πέρα από το γεγονός της ήττας μιας πιθανής επαναστατικής απειλής από την πλευρά του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, να δώσει και μια μαχητική διέξοδο στην αστική τάξη από την κρίση. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Έχει δίκιο ο Ηλίας. Δεν πρόκειται να καθίσουμε να μιλάμε με όρους συνωμοσιολογίας ή με όρους μιας πρόβλεψης που ξεφεύγει από τον μαρξισμό και καταλήγει, ας πούμε, στον προγραμματισμό της ιστορίας. Θα κριθούν τα πάντα από την ταξική πάλη και από τους συσχετισμούς δύναμης που θα διαμορφωθούν. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από μια θεωρία των άκρων, η οποία με έναν τρόπο θεωρεί ότι μέσα στην κρίση στρέφονται στις ακραίες λύσεις και εξισώνει με μια ευκολία ένα κόσμο που με πραγματικούς όρους και στην προεκλογική περίοδο το είδαμε, μπορεί να ταλαντεύονταν ανάμεσα στην Ανταρσία και τη Χρυσή Αυγή. Όμως θα πρέπει με τον πιο ξεκάθαρο, θαρετό και τολμηρό τρόπο να εξηγήσουμε τη μεγάλη διαφορά που έχουν τα σκοτάδια από το φως και κυρίως να αναμετρηθούμε με το ερώτημα πως η βαρβαρότητα ενός φασισμού του 21ου αιώνα δεν θα σχετίζεται καν με το φασισμό του 20ου αιώνα, όπως και ο φασισμός του 20ου αιώνα ήταν λάθος η προσφυγή στο παρελθόν για να δούμε τι σηματοδότησε, αλλά θα υπονομεύσει με τον πιο έντονο και σκληρό τρόπο τις συνολικές προοπτικές της ανθρωπότητας, φέρνοντας την ανθρωπότητα μπροστά στην πιθανή καταστροφή της. Επομένως, η συζήτηση για την απάντηση στο φασισμό πρέπει να γίνει με συνολικούς όρους των προοπτικών της ανθρωπότητας και τη δυνατότητα απάντησης και διεξόδων από την καπιταλιστική κρίση, σημεία στα οποία θα εμείνει η τελευταία τοποθέτηση του συντρόφου του Μίτσου του Γράψα. Σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Ακόμη και μετά τις εκλογές της 6ης Μάη, υπήρχαν τμήματα της αριστεράς τα οποία δεν έπαιρναν στα σοβαρά τη δυναμική της Χρύσης Αυγής. Δεν το είχαν κάνει μετά τις δημοτικές εκλογές του 2010 και το 5,3% του συνδυασμού του Μιχαλολιάκου στο Δήμο Αθήνας. Δεν το είχαν κάνει μετά τα αυξανόμενα ακροδεξιά γκέτο σε λαϊκές γειτονίες της Αθήνας και του Πειραιά. Στις πλατείες θεώρησαν την οργισμένη αντισυστημική έκφραση του λαού αυτοδίκαιο μονοπόλιο της αριστεράς.
ενώ οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις ήταν μια φούσκα ή ένα κόλπο των εταιριών. Ακόμη και την ίστατη στιγμή όμως, με περίσσι και αυτή τη φορά σιγουριά, πολλοί και κατά τα άλλα σημαντικοί και αγνοί αγωνιστές της αριστεράς περίμεναν το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στις εκλογές της 17ης Ιούνιου να μειωθεί αισθητά ή ακόμη και να καταποντιστεί στα πλαίσια της δεξιάς συσπήρωσης γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό δεν συνέβη. Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής διατήρησαν τα ποσοστά τους, εκπροσωπώντας εκ νέου το 7% του εκλογικού σώματος και κατέστησαν το σοκ της πολιτικής τους παρουσίας τόσο ισχυρό που ακόμη και όποιος ήταν αποφασισμένος να κλείσει τα μάτια τους αυτή την εξέλιξη δεν είχε πια τη δυνατότητα να το κάνει. Στο πλαίσιο της νέας κατάστασης, πλάι στα γιγάντια καθήκοντα που βαραίνουν την επαναστατική κομμουνιστική αριστερά στη σημερινή σκληρή αλλά και κοσμογονική καμπή της ιστορίας, τίθεται εκ νέου αυτό της κατανόησης του φασιστικού φαινομένου και της χάραξης μιας μαζικής αντικαπιταλιστικής γραμμής για την αναμέτρηση μαζί του. Για να γίνει αυτό, οι κομμουνιστές και ιδιαίτερα οι νέοι κομμουνιστές πρέπει να κατακτήσουν την ιστορική πείρα της αναμέτρησης του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος με τον φασισμό κατά τον προηγούμενο αιώνα. Να σκύψουν το κεφάλι πάνω στα λάθη και στις ανεπάρκειες που επέτρεψαν στο φασισμό να συλλάβει και να εκτελέσει το καταστροφικότερο σχέδιο που εκτελήχθηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, αυτό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να μελετήσουν ξεχωριστά τον εθνικό κοινωνικό σχηματισμό τους, το φιλοσοφικό πλαίσιο και την κουλτούρα πάνω στην οποία αναπτύσσει το φασισμό. Και βέβαια να κατανοήσουν τις νέες συνθήκες της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης που κάνουν το φασιστικό φαινόμενο να μην είναι μια απλή επανάληψη έργου που παίχτηκε σε παλιότερη σεζόν, αλλά καινούργια δυναμική διαδικασία. Τα ίχνη, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, μιας μαρξιστικής πρόβλεψης της δυνητικής ακραίας αντιδραστικοποίησης του καπιταλιστικού συστήματος εντοπίζονται αρκετά πριν την εμφάνιση του φασιστικού φαινομένου. Ανοιχνεύονται στη 18η περιμέρη του Λοδοβίκου Βοναπάρτη, όπως είπε και ο Κώστας προηγουμένως, όπου ο Μάρξ περιγράφει ένα καθεστώς στο οποίο η αστική τάξη, ενώ διατηρεί την οικονομική κυριαρχία, εκχωρεί την πολιτική εξουσία. Με την ίδια έννοια και ολένει στον υπεριαλισμό, καταδεικνύει το γεγονός ότι το νέο στάδιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής θα ήταν πολύ πιο συγκεντρωτικό και αντιδραστικό. Ενυπάρχει δηλαδή, στο θεμελιώδης μάλιστα μαρξιστικό έργο, η προοπτική μιας αυταρχικής αντιδραστικής μετεξέλιξης της πολιτικής εξουσίας στα πλαίσια της αστικής κυριαρχίας. Ωστόσο, το φασιστικό κίνημα του 20ου αιώνα τελικά ήταν κατά τη πιο σύνθετο, καθώς διατάραξε για τα καλά τον ορθολογισμό πάνω στον οποίο και εμείς, αλλά και όλοι οι ληστές του κόσμου, έμαθαν να αναπτύσσουν τις σκέψεις τους. Ο φασισμός σχημάτισε σε μια σειρά από χώρες κοινωνικές πλειοψηφίες έτοιμες κάτω από τη σημαία της εθνικής αναγέννησης να διεξάγουν έναν αδυσόπιτο ταξικό πόλεμο, ο οποίος στα πλαίσια της μαρξιστικής σκέψης και του ορθού λόγου γενικότερα στρέφονταν ανοιχτά και φανερά ενάντια στα ίδια τα συμφέροντά τους. Αυτό με το οποίο ήρθαν λοιπόν αντιμέτωποι οι επαναστάτες και οι μαρξιστές στις δεκαετίες του 20 και του 30 δεν ήταν ένας βοναπαρτισμός ή μια αυταρχική παρέκκληση, αλλά ένα κίνημα μαζών, μια επιθετική ιδεολογία και ένας καλά και στρατιωτικά οργανωμένος μηχανισμός με τακτική και στρατηγική. Ας δούμε κάποιες πρώτες προσεγγίσεις πάνω στα νέα δεδομένα. Ο Καρλ Ράντεκ το 1923 γράφει πως απότατη αιτία του φασιστικού φαινομένου είναι ο υποβιβασμός μεγάλων μαζών των μεσαίων τάξεων στην κατάσταση του προλεταριάτου, σαν αποτέλεσμα του πολέμου και της κρίσης. Δημοσιονομική αναρχία, αποσταθεροποιημένο νόμισμα, ανωδικές τιμές και τεράστια φορολογία έχουν εξαθλειώσει τις μορφωμένες τάξεις, τους αξιωματικούς του στρατού και μια σημαντική μερίδα των ανεξάρτητων τεχνητών και εμπόρων. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να σωθούν. Προσπαθούν να βρουν μια νέα φόρμουλα ζωής. Αυτά θα μπορούσε να τα πει και ο Νίκος Χατζηνικολάου, περίπου εξηγώντας τη σημερινή κατάσταση. Η αποτυχία των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων σε μια σειρά από χώρες μετά τον πόλεμο να βελτιώσουν τη θέση των λαών, λόγω της ατολμίας τους να συγκρουστούν με το κεφάλαιο, ανοίγει το δρόμο προς το δίθεν ριζοσπαστικό λόγο των φασιστών που καλούσε στην καταστροφή της ψευδόμενης δημοκρατίας, που σήμαινε διαφθορά και κερδοσκοπία, και καλούσε στην εγκαθίδρυση μιας ισχυρής κυβέρνησης θαραλέων και ρωμαλαίων αντρών. Ο ίδιος ο Ράντεκ έθεσε συμπερματικά το ζήτημα της ηγεμονίας της εργατικής τάξης πάνω στα αμαστεία στρώματα σαν όρο για την παρεπόδιση του φασισμού και την προλεταριακή επανάσταση σαν όρο για την οριστική συντριβή του. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αντώνιο Γκράμση, από το Μάη του 20, και ενώ οι φασίστες ήταν ακόμη απλές ομάδες κρούσης που επιτίθενταν σε αριστερούς και πρωτοπόρους εργάτες, είχε προειδοποιήσει πως η παρούσα φάση της ταξικής πάλης στην Ιταλία είναι η φάση που προηγείται είτε της κατάκτησης της εξουσίας από το επαναστατικό προλεταριάτο, είτε μια τρομερής αντίδρασης από τους καπιταλιστές και την κυβερνόσα κάστα.
κάθε είδος βίας θα χρησιμοποιηθεί για να καθυποτάξει την χειρουργική και βιομηχανική εργατική τάξη. Τρία χρόνια μετά το Ράντεξ, στις περίφημες θέσεις της Λιόν του 26, αυτά δεν είπε και ο Γούσης, δυστυχώς εδώ έχουμε μια επικάλυψη, ενώ διαβάσαμε ένα στην εισήγηση του άλλου, δεν το προσέξαμε. Δεν πειράζει, επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως. Συνεισφέρει αποφασιστικά στη μαρξιστική θεωρία του φασισμού, σκύβοντας βέβαια ιδιαίτερα στην ιταλική εκδοχή του. Εξηγεί την νίκη του φασισμού του 1922 σαν αποτέλεσμα της ήττας των επαναστατικών δυνάμεων στην Ιταλία λόγω των εγγενών ανεπαρκιών τους. Συνοπτικά, ορίζει τον φασισμό σαν κίνημα ένοπλης αντίδρασης που θέτει στον εαυτό του το καθήκον να θρηματίσει και να αποδιοργανώσει την εργατική τάξη με σκοπό να την ακινητοποιήσει. Η βάση του είναι η μικροαστική τάξη των πόλεων και η νέα αστική τάξη της υπαίθριου. Εδώ κάνει ένα διαχωρισμό που είναι χρήσιμο και σε εμάς για τη βάση του φασισμού. Είναι διαφορετικά τα στρώματα στα οποία στηρίζεται στις πόλεις, στα γκέτο, στον Άγιο Παντελεήμονα, και είναι διαφορετική η ποιότητα του 15% που πήρε στην Ιγρήτα σε Ρόνο, που οι μετανάστες είναι εργάτες γης σε μικρούς ή μεγάλους γεωκτήμονες. Τέλος πάντων, η ιδεολογική και στρατιωτική ενότητα με τους στρατιωτικούς σχηματισμούς του επέτρεψαν να συλλάβει και να εκτελέσει ένα σχέδιο κατάκτησης του κράτους. Εδώ ο Γκράμμισι πάει ένα βήμα πιο πέρα και λέει ότι δεν είναι η κυβερνητική εξουσία, αλλά η κατάκτηση του κράτους. Ο φασισμός κατά τον Γκράμμισι συσπηρώνει γύρω του δυνάμεις που έρχονται από μια αντίληψη καπιταλισμού εν τη γενέση του, συλλαμβάνοντας με διαφορετικό τρόπο την ενότητα των αντιδραστικών δυνάμεων. Εδώ είναι που το ξαναλέμε. Αντικαθιστά τη μέθοδο των συμφωνίων και των συμβιβασμών με το σχέδιο της επίτευξης μιας οργανικής ενότητας όλων των δυνάμεων της αστικής τάξης σε ένα μοναδικό πολιτικό οργανισμό κάτω από τον έλεγχο ενός μοναδικού κέντρου που θα διευθύνει ταυτόχρονα το κόμμα, την κυβέρνηση και το κράτος. Αυτό το σχέδιο, συνεχίζει, ανταποκρίνεται στην αποφασιστικότητα να αντισταθεί μέχρι τέλους σε κάθε επαναστατική διάθεση. Ακριβώς γι' αυτό ο φασισμός κερδίζει την υποστήριξη του πιο αποφασιστικά αντιδραστικού κομματιού της βιομηχανικής αστικής τάξης. Σε σχέση με τη σπερματική συζήτηση που αναπτύσσεται εκείνη την εποχή, η άνοδος του Μουσολίνη στην εξουσία και η δυναμική του φασιστικού φαινομένου σε ολόκληρη την Ευρώπη συστηματοποίησε τη συζήτηση των μαρξιστών και των σοσιαλδημοκρατών γύρω από το θέμα, καθώς η γραμμή αντιπαράθεσης μαζί του ήταν πια θέμα ημερήσιας διάταξης. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δύο ήταν οι αντιλήψεις που κυριάρχησαν. Η πρώτη είχε τη βάση της στην υπεραριστερή αντίληψη. Γνωστός εκφραστής αυτής της αντίληψης ήταν ο Ματέο Μπορντίγκα. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, ο φασισμός ήταν μία ακόμη εναλλακτική πολιτική διαχείριση αστικής τάξης. Ήταν μία βίαιη δράση από το σύνολο της αστικής τάξης. Στη βάση αυτή προέκυπτε και η απλή εξίσωση, η απλή μαθηματική εξίσωση του καπιταλισμού και του φασισμού. Ενδεικτικά, ας δούμε την τοποθέτηση του Μπορντίγκα στο 5ο Συνέδριο της Διεθνούς το 1924. Ο φασισμός θεμελιωδώς επαναλαμβάνει το παλιό παιχνίδι των αστικών αριστερών κομμάτων. Δηλαδή, απευθύνει έκκληση στο προλεταριάτο για κοινωνική ειρήνη. Φανερώνεται μια αδιανόητη υποτίμηση του φασιστικού κινδύνου δια της μαξιμαλιστικής αντικαπιταλιστικής φρασιολογίας, η οποία φαντάζει αδιανόητη στο σημερινό αγωνιστή και μελετητή της ιστορίας, που γνωρίζει βέβαια την ιστορική εξέλιξη. Η δεύτερη γραμμή ήταν αυτή της σοσιαλδημοκρατίας της εποχής. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η υπεραριστερή θεώρηση του φασισμού ήταν επικίνδυνα απλουστευτική, αφού αδυνατούσε να εντοπίσει άλλες ενισχυτικές πηγές υποστήριξής του πέραν από τα όποια κομμάτια της αστικής τάξης. Όποια όμως σωστά στοιχεία μπορούσε να δώσει αυτή η αντίληψη, δεν ήταν τελικά παρά παραπετάσματα καπνού μπροστά στο συμπέρασμα που θεμελίωνε και τελικά ήταν και το επιστέγασμα του οριστικού εκφυλισμού της σοσιαλδημοκρατίας της εποχής. Ποιο ήταν αυτό? Ότι ο φασισμός ήταν εν τέλει ένα μαζικό κίνημα που δρούσε ανεξάρτητα από τα καπιταλιστικά του στηρίγματα, μια παθογένεια η οποία απαιτούσε συμμαχία με κάθε μη φασιστικό στρώμα, ακόμη και με την κυρίαρχη αστική τάξη, και σίγουρα όχι επαναστατικά και κομμουνιστικά αιτήματα, τα οποία τρομοκρατήσαν τους μικροαστούς και τους έσπρωχναν στην αγκαλιά των φασιστικών κομμάτων. Εδώ ενδεικτικά να πούμε ότι η θέση του S5 ήταν ότι αυτός μπορεί να παρεμποδίσει τον Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χίντενμπουργκ, ο οποίος εν τέλει του παρέδωσε και την εξουσία. Το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα ταλανίστηκε ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντιλήψεις. Η πρώτη ήταν εν πωλής και βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε και η γραμμή της κομμουνιστικής διεθνούς έως την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Η γραμμή δηλαδή της ταύτισης του πραγματικού φασισμού και του σοσιαλφασισμού ως εξίσου επικίνδυνες προοπτικές για το προλεταριάτο. Είναι ενδεικτικό πάλι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας αντιμετώπιζε το NSDAP, το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπιζε και το S5. Αυτή η γραμμή, η εγκατάλειψη θέση για το ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης και η αδυναμία συγκρότηση μιας επαναστατικής ηγεμονίας στην αναγκαία τη φασιστική πάλη, έδωσε πολύτιμο χρόνο και χώρο στον φασισμό που σταδιακά οδηγούνταν στην εδραίωσή του. Μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το 1933, η θεωρία της εξίσωσης του φασισμού και του σοσιαλφασισμού ουσιαστικά χρηστεύεται.
Οι κομμουνιστικοί διευθυντές υποχρεώνονται σε μια στροφή 180 μοιρών που ουσιαστικά τη φέρνει στον δρόμο της δεύτερης ανάγνωσης. Είναι τόσο τραγικές και γοργές οι εξελίξεις με την παράλληλη διάδοση της μυρωδιάς του πολέμου πάνω από την Ευρώπη, που προσωπικά τουλάχιστον με κάνουν να πιστεύω ότι όταν ο Δημητρόφ στο 7ο συνέδριο του 1935 της Διεθνούς εισηγείται τη γραμμή των αντιφασιστικών λαϊκών μετόπων, επιχειρεί να κάνει ένα βήμα πίσω για να διασφαλίσει τους όρους μιας αναγκαίας αντεπίθεσης των κομμουνιστικών δυνάμεων. Ότι επιχειρεί να κάνει αυτό που κάνουμε καμιά φορά και στην ίδια τη ζωή, όταν είναι αργά να διορθώσουμε ένα λάθος. Να το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο λιγότερο καταστροφικό. Ο φασισμός ονοματίζεται σαν η ανοιχτή τρομοκρατική δικτατορία των πιο αντιδραστικών, πιο σοβινιστικών και πιο εμπεριαλιστικών στοιχείων του χρηματιστικού κεφαλαίου. Ο Βρετανός μαρξιστής David Renton παρατηρεί μάλλον εύστοχα ότι η λειτουργία αυτού του ορισμού ήταν να στενέψει την πραγματική βάση του φασισμού σε ένα απόλυτο μίνιμουμ και να υπονοεί ότι κάθε κοινωνικό στρώμα, κάθε κοινωνικό στρώμα πλην του πραγματικά μεγάλου κεφαλαίου, θα μπορούσε να είναι αντιφασιστικό. Στην ουσία, η άνοδος του ναζισμού στην εξουσία και η προετοιμασία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι η αυλαία στον κύκλο των επαναστάσεων που άνοιξε με την Οκτωβριανή Επανάσταση, με τον περιορισμό της κομμουνιστικής απόπειρας στη Σοβιετική Ένωση και το τσάκισμα των προλεταριάτων στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και η ολοκλήρωση μιας σειράς αντεπαναστατικών μετατοπίσεων. Ο Τρότσκι θα παρατηρήσει τη σειρά αυτών των μετατοπίσεων. Η σοσιαλδημοκρατία έσωσε την αστική τάξη από την προλεταριακή επανάσταση και ο φασισμός ήρθε με τη σειρά του να σώσει τους αστούς από τη σοσιαλδημοκρατία. Ο ορισμός που είχε δώσει στο φασισμό έμοιαζε πια συντελεσμένος. Ο ιστορικός ρόλος του φασισμού είναι να στήσει στα πόδια τους τις τάξεις που βρίσκονταν ακριβώς αμέσως πιο πάνω από το προλεταριάτο και φοβούνται μήπως ξεπέσουν στις γραμμές τους. Να τις στρατιωτικοποιήσει με έξοδο του χρηματιστικού κεφαλαίου και να τις προσανατολίσει προς την καταστροφή των εργατικών οργανώσεων. Ο φασισμός είναι ένα κρατικό σύστημα ιδιαίτερο που στηρίζεται στην εξόντωση όλων των στοιχείων της εργατικής δημοκρατίας μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό και η φυσική εξόντωση του πιο επαναστατικού στρώματος δεν είναι αρκετή. Πρέπει να καταστρέψει όλα τα αποτελέσματα της εργασίας των τριών τετάρτων του αιώνα, της σοσιαλδημοκρατίας και των συνδικάτων, αφού στην εργασία αυτή στηρίζεται σε τελική ανάλυση και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να δούμε όμως, συντροφικοί συντρόφισσες, μήπως αυτές οι δύο μεθοδολογίες δεν είναι παρούσες και σήμερα. Στη συζήτηση που άνοιξε εντός της αριστεράς, δεν φάνηκε η υποτίμηση του φασιστικού φαινομένου, αποδυναμωμένη βέβαια μετά τις τελευταίες εκλογές, αλλά και η ένδυα μιας προετοιμασίας για τη θεωρητική υποδοχή του. Ή από την άλλη, δεν είδαμε πάλι στα πλαίσια της αριστεράς να καλείται ο δήμαρχος, ο πολιτευτής και άλλες χαρακτηριστικές παρουσίες του αστικού πολιτικού συστήματος για κοινό αγώνα ενάντια στη φασιστική απειλή, αποσπώντας την αντιφασιστική πάλι από το αναγκαίο αντικαπιταλιστικό πλαίσιο της και χαρίζοντας στους φασίστες την έγκλη της αντισυστημικής δύναμης και ταυτότητας. Πώς μπορούμε λοιπόν σήμερα, στην εποχή της γιγάντιας οικονομικής και πολιτικής κρίσης, να μην επιτρέψουμε στο φασισμό να καλύψει το κενό ηγεμονίας που αφήνουν ακάλυπτο τα κόμματα του κεφαλαίου, δίνοντας τη μάχη να το κατακτήσουμε εμείς? Από αυτή τη σκοπιά θα αντιμετωπίσουμε τον φασισμό σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής του. Και για να γίνει αυτό, πρέπει θαρετά να συγκρουστούμε με τις αιτίες που γεννάνε τον φασισμό. Αυτό σημαίνει σύγκρουση μαζί του και όχι οι γενικές ή και οι ειδικές αντιφασιστικές επικλήσεις. Μετά τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στις λαϊκές και υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η όξυνση των απλών καθημερινών προβλημάτων και η συνακόλουθη κοινωνική ριζοσπαστικοποίηση δεν οδηγούν απαραίτητα σε προοδευτική στάση και πολύ περισσότερο σε αντικαπιταλιστικό πολιτικό αγώνα. Ο φασισμός αναδύεται πάντοτε δυναμικά ως η ανεξάρτητα συγκροτημένη, συνειδητή και ομολογημένη πλευρά των ενγενών αντικειμενικών αλλά και ανομολόγητων θεμελιωδών τάσεων του συστήματος. Σήμερα ο λαός πρέπει να σωθεί από την πείνα, την εξαθλίωση, την εγκληματικότητα και την αμορφωσιά. Η αριστερά πρέπει να είναι αυτή που θα οργανώσει την αλληλεγγύη σε κάθε γειτονιά, στον απολυμένο, τον άνεργο, τον απαξιωμένο εργαζόμενο. Πρέπει να στήσουμε δίχτυα αλληλεγγύη στις γειτονιές, τοπικές πρωτοβουλίες, κινήσεις ανέργων ή εργατικές λέσχες, στην κατεύθυνση του φωτεινού παραδείγματος της εργατικής λέσχης στη Νέα Σμύρνη. Οι κινήσεις αυτές πρέπει να πάρουν πάνω τους τα συλλογικά προβλήματα επιβίωσης, διοργανώνοντας από λαϊκά συσίδια και μαθήματα σε μαθητές που δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια, μέχρι αποκλεισμούς, φόβητρα για κάθε επιχείρηση που απολύει, δεν πληρώνει ή προσλαμβάνει με καθεστώς μαύρης εργασίας. Ταυτόχρονα πρέπει να συγκροτήσουμε μια πολύ πιο συγκροτημένη πολιτική συμμαχιών με τα μεσαία στρώματα που σήμερα διαλύονται από την κρίση και τη μονοπόληση και των τελευταίων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας. Όρος για τα παραπάνω είναι και η σύγκρουση με τη μαφία που εγκληματεί, ερημώνει περιοχές, τις καθιστά γκέτο εμπορίου ναρκωτικών και αποθήκες ανθρώπων. Πρέπει αποφασιστικά να αποδομήσουμε το φασιστικό λόγο. Η κρίση έφερε στο προσκήνιο, δίνοντάς τους και πολιτικό χώρο μάλιστα, όλα τα κατακάθια της ελληνικής κοινωνίας.
αυτούς που βρίσκανε χώρα στους πελατειακούς μηχανισμούς του δικοματισμού. Πόσοι και πόσοι γύρω μας δεν πιστεύουν ότι ζούμε μια παγκόσμια συνωμοσία ενάντια στο ελληνικό έθνος, ότι μας ψεκάζουν αεροπλάνα ή μια σειρά από άλλες τέτοιες δυσιδαιμονίες. Και πριν βιαστείτε να πείτε λίγοι, αν πάτε φαντάρι θα μάθετε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Η κρίση ξεσήκωσε αυτές τις δυσιδαιμονίες και η Χρυσή Αυγή τους έδωσε μια σημαία. Η αντεπίθεση του ορθού λόγου πρέπει να δημιουργήσει ένα μορφωτικό ρεύμα που θα ξεκινάει από τόσο χαμηλά και θα φτάνει στη διαπάλη εντός των επιστημονικών εξελίξεων. Αντίστοιχα, πρέπει να συγκρουστούμε με το φασιστικό λόγο και μέσα στις πολιτικές εξελίξεις. Το σχήμα που παρέχει η Χρυσή Αυγή απευθύνεται στο εθνικό του λαού, όπως ακριβώς απευθύνθηκε ο Χίτλερ στους εθνικά ντροπιασμένους Γερμανούς μετά τη συνθήκη των Βερσαλίων και την κατάληψη της Ρουρ από τα γαλλικά στρατεύματα λόγω της αδυναμίας της μεταπολεμικής Γερμανίας να αποπληρώσει το χρέος προς τη Γαλλία. Ο αναρθολογικός φασιστικός λόγος χωράει κάθε κατατρεγμένο που ψάχνει δικαίωση και προσφέρει απλές ευκολογόνευτες απαντήσεις, που βέβαια δεν μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά καμιά φορά το να νιώθει κάποιος ότι έχει βρει τον δρόμο προς τη λύση του προβλήματός του είναι πιο σημαντικό για την ίδια τη λύση. Θα βρεθούν λεφτά αν τα πάρουμε πίσω από τους κλέφτες πολιτικούς. Θα βρούμε δουλειά αν φύγουν οι μετανάστες. Θα ανέβει το επίπεδο της υγείας και της παιδείας αν τα σχολεία και τα νοσοκομεία δέχονται αλλοδαπούς. Η πλήρη απόσπαση του πολιτικού προσωπικού από την αστική τάξη, το πλήρες ξεχώρισμα της επιδείνωσης των όρων ζωής από τον καπιταλισμό. Πρέπει επίσης αποφασιστικά να συγκρουστούμε με τη φασιστική κουλτούρα, που βέβαια δεν είναι αυτοτελής, καθώς έχει τις ρίζες στον ίδιο το βαθύ καπιταλισμό, γι' αυτό και διαδίδεται με τέτοια ταχύτητα και διαπαιδαγωγή υποψήφιους οπαδούς του. Είναι η κουλτούρα της βίας του ισχυρού πάνω στον ανίσχυρο, του μισογυνισμού και της ομοφοβίας, της ομοιογένειας και του φόβου απέναντι στο ξένο, της απόλυτης πειθαρχίας και της αρχηγιολατρίας. Και θα χτυπηθούμε με αυτή την κουλτούρα όταν φτιάξουμε ένα συνολικό και αντιπαραθετικό προς τα κυρίαρχα μοντέλο του νέου αγωνιστή και επαναστάτη, και όσο παλεύουμε αυτό να γίνει πρότυπο για όλη τη χυμαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί η κουλτούρα είναι κάτι το αξεχώριστο από τη γενική παραγωγικότητα των λαών, είναι κάτι το υλικό, και για να θυμηθούμε και τον Μπρέχτ, η επίθεση έχει στόχο να πάρει τους λαούς και το βούτυρο και το σονέτο. Η δυναμική ανάπτυξη και η απειλή του φασιστικού φαινομένου στην Ελλάδα έρχεται να μας ξυπνήσει από το λίθαργο. Να μας θυμίσει ότι ο οικονομικός αγώνας για ζωή, δημοκρατία και ελευθερία είναι άρρηκτα δεμένος με τις αξίες και τον πολιτισμό. Με τις διαφορετικές φιλοσοφικές αντιλήψεις για τον άνθρωπο, τις κοινωνίες που συγκροτεί και τις σχέσεις τους με τον χρόνο, την ιστορία, τη φύση. Η διαγραφή όλων αυτών των πλευρών στο όνομα της αμεσότητας και του ρεαλισμού και η αντικατάστασή τους από ένα στήριο οικονομισμό αποτελεί εν τέλει ήττα για την αριστερά. Ο φασισμός αποτελεί μια αντιδραστική απάντηση στο ρεύμα ταυτότητας και προοπτικής κάθε κοινωνίας, θεμελιώνοντας τις απαντήσεις τους στον πυρήνα του έθνους και συνακόλουθα του εθνικισμού και του επιθετικού ρατσισμού. Απέναντί του πρέπει να βρει μια νέα ταξική και διεθνιστική συλλογική ταυτότητα της συλλογικής πάλης του αγώνα και της αξιοπρέπειας. Πρέπει αποφασιστικά να κόψουμε το χέρι του φασισμού που απλώνεται απέναντι σε κάθε κατατρεγμένο, σε κάθε αγωνιστή. Η Χρυσή Αυγή, όπως και κάθε φασιστικό μόρφωμα, για να αποκτήσει και να διατηρήσει κύρος, πρέπει να κάνει επίδειξη δύναμης, βίας και βαρβαρότητας. Μετανάστες, κομμουνιστές, αριστεροί, αναρχικοί, απεργοί και κάθε είδους διαφορετικοί θα είναι στόχοι τους όλο και περισσότερο και έχουμε δει αρκετά δείγματα γραφής γι' αυτό ως τώρα. Τα κοινωνικά παντοπολία μαζί με τις σχηματολογικές τους εξετάσεις τους απλά θα συμπληρώνουν την εικόνα των βίων επιθέσεων και των πογκρόμ σε βάρος ανυπεράσπιστων ανθρώπων, πολλούς από τους οποίους το κράτος έχει καταστήσει παράνομους. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να προσπεραστεί στο όνομα του Γενικού Αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και την αφαίρεση εδάφους από τους φασίστες. Χρειάζεται η αποφασιστική αντιφασιστική άμυνα που θα άρει από τις φασιστικές ομάδες την αίσθηση της δύναμης, αλλά και μια μαζική δημοκρατική πρωτοβουλία στηριγμένη στην κοινή δράση των οργανώσεων της αριστεράς, των συνδικάτων, των μεταναστευτικών κοινοτήτων, ενώσεων ανέργων, κοινής νεολαίας σε όλες τις γειτονιές και τις πόλεις. Ανακεφαλαιώνοντας, στόχος του δεύτερου κομματιού της εισήγησής μου, και κάπου εδώ κλείνουμε κιόλας, είχε ως στόχο να στηρίξει τα τρία απαραίτητα σημεία για μια μαζική αντικαπιταλιστική γραμμή απέναντι στον φασισμό. Και εδώ θα τα συμπυκνώσω όπως ακριβώς τα είχε συμπυκνώσει ένας σύντροφος και με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Πρώτο, να πρωταγωνιστεί η αντικαπιταλιστική κομμουνιστική αριστερά στον κοινωνικό αγώνα ενάντια στην καπιταλιστική κρίση, τα μνημόνια, την ΕΕ, το δεσποτισμό του κεφαλαίου, οργανώνοντας τη δράση, την αλληλεγγύη, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών. Δεύτερο, να ανοίξει τώρα ιδεολογικό μέτωπο απέναντι στον φασισμό με πολυπίκυλες πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της βαθύτερης αντικαπιταλιστικής κριτικής και την προβολή μια σύγχρονα θεμελιωμένης κομμουνιστικής διεθνιστικής προοπτικής. Τρίτο, θαραλέες αντιφασιστικές πρωτοβουλίες που θα τσακίζουν κάθε απόπειρα των φασιστών να συγκροτούνται στη βάση της βίας και της δύναμης με την ανοχή και τη στήριξη των μηχανισμών καταστολής. Κατά τη γνώμη μας, ο συνδυασμός αυτών των τριών προσπαθειών, σε σύνδεση πάντα με την ευρύτερη στόχευση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για οργάνωση και πάλι του κόσμου για την ανατροπή της σύγχρονης χούντας μνημονίων ΕΕ και κεφαλαίου,
θα μας επιτρέψει να θέσουμε και να πετύχουμε το στόχο. Να νικήσουμε τον φασισμό πριν αυτό στερεωθεί οργανωτικά και πολιτικά.